Έλα πιο κοντά, έρχονται κι οι φίλοι και έχω παραγγείλει το τραγούδι σου. Μ' ανοίχτα πανιά τρέχω να σου φέρω, για να σου προσφέρω το λουλούδι σου. Έλα κοντά μου, μια γιορτή να φτιάξουμε. Πες με στο χώρο να πιάσουμε ουρανό, για λίγο να πετάξουμε. Καλώς ήρθατε στις Άνω Ασίτες, στο χωριό των χρωμάτων. Μπλε, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο είναι τα χρώματα που κυριαρχούν στα σοκάκια του χωριού και εμείς δεν χάσαμε την ευκαιρία να περιπλανηθούμε σε όλες τις γωνιές του και να διαπιστώσουμε το ταλέντο των καλλιτεχνών που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους, κάνοντας έτσι τις Άνω Ασίτες μια ανοιχτή πινακοθήκη για όλους. Ναι, είναι μια υπαίθρια γκαλερί, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από την τέχνη. Δρά κατά κάποιο τρόπο επιπλοτικά στην ψυχή μας και στον τρόπο που συμπεριφερόμαστε γενικότερα. Η ιδέα ξεκίνησε πριν καμιά δεκαετία χρόνια, όταν στη χώρα μας είχε σκάσει η οικονομική κρίση, όπου όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας είχαν βομβαρδίσει με αρνητικές ενέργειες και ένιωσα ότι πραγματικά καταστρέφεται όλος ο κόσμος. Οπότε έπρεπε με κάποιο τρόπο να ο καθένας μας να βρει ένα τρόπο ώστε να ζήσουμε πια στην ζωή μας έτσι πιο ισορροπημένα. Και έτσι κι αλλιώς έβλεπα, καθώς περπάταγα μέσα στο χωριό στους τοίχους των σπιτιών, κάποια παλαιότερα επίπεδα στο Σοβάνα ήταν χρωματισμένα. Δηλαδή έβλεπα όχρα, έβλεπα το μινωικό κόκκινο και τότε μου μπήκε η ιδέα ότι πώς θα ήταν το περιβάλλον μας, ο δικός μου μικρόκοσμος, αν ξαναφέρναμε αυτό το χρώμα που υπήρχε παλιότερα. Δούλεψα πάρα πολύ με αυτή την ιδέα. Και αφού πια πίστηκα ότι πραγματικά αυτό μπορεί να βοηθήσει στην καθημερινότητά μας, γιατί τι θέλω να πω, ότι ωραία, ο καθένας φτιάχνει το σπίτι του έτσι όμορφα για να ζει μέσα άνετα, αλλά τι γίνεται όταν ανοίγεις την πόρτα και βγαίνεις έξω? Αυτό σίγουρα θα επηρεάζει και την ψυχολογία μας. Οπότε διαφορετικά δρά κάποιος αν είναι σε ένα περιβάλλον έτσι άσχημο, και διαφορετικά αν βγαίνει έξω, ανοίγει την πόρτα, βγαίνει έξω σε ένα περιβάλλον πανέμορφο. Αυτό σίγουρα τον κάνει καλύτερο άνθρωπο. Αφού πια πήρε το χωριό ένα χρώμα όπως ήδη έχετε δει, είπα σε έναν φίλο μου Αυστραλό, τον Μάθιου τον Χάλπιν, ο οποίος είναι και εικαστικός, ότι συμβαίνει αυτό και αυτό στο χωριό, πώς του φαίνεται, τι μπορούμε να κάνουμε σαν έξτρα ενέργειες για να το ομορφύνουμε ακόμα περισσότερο.
Αυτός ήρθε, πραγματικά το αγάπησε τον τόπο, μέχρι και έχει αγοράσει σπίτι εδώ. Και έτσι σκεφτήκαμε ένα project. Ένα project το οποίο θα είναι, βασικά ήδη τρέχει αυτό το project, είναι ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Μπορούν να έρθουν εδώ και να αφήσουν το αποτύπωμά τους, το καλλιτεχνικό. Είτε αυτό είναι ζωγραφιά στον τοίχο, είτε είναι μια μουσική βραδιά. Έχουμε κάνει και μουσικές βραδιές εδώ από καλλιτέχνες που ζουν προσωρινά εδώ. Επίσης, βέβαια, έχουμε και έργα Ελλήνων καλλιτεχνών και μάλιστα έχουμε την τιμή να έχουμε ένα μοναδικό έργο του Γιάννη Μετζικόφ. Είναι ένας διάσημος εικαστικός και σκηνογράφος. Η καταγωγή του είναι από Κρήτη, ζει βέβαια και δραστηριοποιείται στην Αθήνα. Έχουμε φτιάξει την ελληνική σημαία και με φόντο το Γιπαϊτό. Βέβαια, η επιλογή του πουλιού δεν είναι τυχαία. Ο Γιπαϊτός είναι ένα πουλί σύμβολο για την Κρήτη, γιατί φανταστείτε ότι στην Ελλάδα πια μόνο εδώ ζει και φωλιάζει. Είναι επίσης το μοναδικό ζώο σε όλο τον κόσμο που τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με κόκαλα. Έτσι λοιπόν, εμείς οι Κρητικοί είμαστε υπερήφανοι που ζει στον τόπο μας αυτό το πουλί. Και έτσι ο ίδιος ο καλλιτέχνης θεώρησε σωστό να το αποτυπώσει στο έργο του. Αυτό το χωριό είναι σχεδόν μέσα στο χωριό, τα όρνεα και οι γυπαετοί και τα μεγάλα αυτά πουλιά. Δηλαδή, αν πάτε λίγο από το πλάι, μπορείτε να τα δείτε και στα βράχια επάνω ψηλά. Πάει να πει ότι είναι κάτοικοι αυτού του χωριού, πάει να πει ότι μεγάλωσαν μέσα σε αυτό το χωριό κι αυτοί, κατά μία έννοια. Και έτσι, αδιαμφισβήτητα, το ένιωσα ότι εντάσσεται μέσα στον τόπο τους. Η απεικόνηση της σημαίας ήταν μια επιθυμία των κατοίκων. Ζητήσανε ο Γιάννης ο Μετζικόφ αν μπορεί να μας φτιάξει μια σημαία και εγώ τους έκανα μια σημαία παραδομένη στους ανέμους που είναι χαρακτηριστικό των ορεινών αυτών χωριών και μέσα έφτιαξα το χαρακτηριστικό πουλί της περιοχής που πολύ εύκολα το βλέπετε άμα σηκώσετε το βλέμμα σας να ζυγιάζετε στους ουρανούς. Κάτι που ήθελα να πω που να σχετίζεται με το τοπίο το έφτιαξα αυτό. Από αγάπη για το τοπίο. Μόλις 24 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο, κοντά στις δασικές εκτάσεις του Ψιλορίτη, σε υψόμετρο 480 μέτρων βρίσκονται οι Άνω Ασίτες. Κοντά στον οικισμό βρίσκονταν και η αρχαία πόλη Ριζινία. Το χωριό περιβάλλεται από πολλά σπήλαια και φαράγγια. Τόσο ο Σπύρος, όσο και ο πατέρας Κωνσταντίνος μας ξεναγούν στο φαράγγι του Αγίου Αντωνίου και στο φαράγγι του Αγίου Χαραλάμπου. Βρισκόμαστε στο φαράγγι του Αγίου Αντωνίου, όπου εδώ υπάρχει το ομώνυμο οξοκλήσι. Είναι ένας χώρος παράμιλης ομορφιάς. Υπάρχει έτσι ένας θρησκευτικός πλούτος που μπορεί κανείς να συναντήσει στην περιοχή, καθώς το ίδιο το εκκλησάκι αυτό καθ' αυτό έχει έτσι αρκετά μεγάλη θρησκευτική αξία, αλλά υπάρχουν και χαλάσματα ενός παλιού μοναστηριού που μπορεί ο επισκέπτης να τα συναντήσει. Επίσης, σε κάποιες εργασίες συντήρησης της εκκλησίας που έγιναν πριν κάποια χρόνια, αποκαλύφθηκε ένας τάφος μέσα στο ναό. Εγώ είμαι συντηρητής αρχαιοτήτων, οπότε με κάλεσαν να βγάλω τα κόκαλα και κάπως να τα συντηρήσουμε και να δούμε τελικά την ιστορία πίσω από αυτό. Τελικά αυτά τα κόκαλα
Αφού συντηρήθηκαν και μελετήθηκαν, διαπιστώσαμε ότι ανήκουν σε άντρα και γυναίκα. Πλέον μπορεί ο επισκέπτης να τα δει πάλι πίσω στον τάφο, γιατί τα τοποθετήσαμε πίσω. Έχουμε βάλει ένα τζάμι από πάνω, οπότε μπορεί οποιοδήποτε να τα δει. Εδώ είναι ο τάφος που σας έλεγα πριν και φαίνεται φυσικά και τα οστά. Όμως το εντυπωσιακό που ξέχασα να το πω πριν είναι ότι ενώ δίπλα υπάρχει μοναστήρι, δεν ήταν δυνατόν να έχουμε και άντρα και γυναίκα μαζί. Ωστόσο εδώ υπάρχει. Τώρα προφανώς ήταν αντρόγυνο και δεν ήταν μοναχή. Αυτό δεν το ξέρουμε ποτέ. Ο Άγιος Αντώνιος είναι το δεύτερο σημείο αναφοράς των Πανασιθιανών και όχι μόνο. Είναι ένας ναός, ένα εξοκλήσι, το οποίο είναι με τη σημερινή του μορφή χτίσμα του 14ου αιώνα, επί ενετοκρατίας δηλαδή. Εικάζεται ότι υπήρχε μοναστικό κέντρο, λόγω του απόκρυπνου και του δυσπρόσιτου της περιοχής, κοντά στο Νυχτεριδόσπυλλο, το περιόνιμο του χωριού μας, και τον Κόκκινο Δέτη, όπως γνωρίζουν όλοι οι Πανασιθιανοί, αλλά και πολλοί άλλοι που επισκέπτονται το ναό. Ο ναός λοιπόν αυτός βλέπουμε ερείπια του από την νότιο-ανατολική πλευρά, πιθανόν ασκητηρίου εκείνης εποχής. Κατά τον τοπικό θρύλο, δεν είναι καταγεγραμμένο πουθενά στο βίο του Αγίου Αντωνίου, ο ίδιος ο Άγιος Αντώνιος λάτρεψε αυτό το σημείο, ήρθε και εγκαταστάθηκε εδώ, σύμφωνα με την παράδοση όπως σας λέω. Όμως οι κάτοικοι της αρχαίας Ριζινίας που είναι λίγο παραπάνω από εδώ δεν δέχτηκαν το κήρυγμά του και τον έδιωξαν κακήν κακώς και κάπως έτσι τέλος πάντων μετά από και άλλες μετακατάστασεις βρέθηκε στην Αίγυπτο ενώ ήταν Αιγύπτιος. Ο δεύτερος θρύλος που έχει να κάνει με την περίοδο των επαναστάσεων και της τουρκοκρατίας στην Κρήτη αλλά και στο νησί μας, ένα πρωτοπαλίκαρο δικός μας από εδώ, κριτικός, ασιθιανός, είχε μπει στο μάτι ενός Τούρκου αγά, θα το πω έτσι πολύ περιληπτικά. Ο Τούρκος λοιπόν επειδή δεν μπορούσε να συγκρουστεί μαζί του, τον παγίδευσε και αυτός κατάφερε να ξεφύγει, αντιλήφθηκε το κόλπο του αγά, κατάφερε να ξεφύγει και ο Τούρκος από την λύσα του και από τη μανία του πυροβόλησε την εικόνα του Αγίου, όπου όπως θα δείτε φαίνεται ότι μεγάλα κομμάτια της έχουν καταστραφεί. Η περιοχή επίσης έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά τη βιοποικιλότητα. Τόσο αυτό όσο αφορά τη χλωρίδα, όσο και την πανίδα της περιοχής. Κανείς σε ένα περίπατο που θα κάνει εδώ μπορεί να έρθει και να δει από κοντά διάφορα ενδυμικά φυτά ή και όρνια ακόμα. Λοιπόν, αυτό εδώ το φυτό είναι ένα ενδυμικό της Κρήτης, λέγεται πετρομαρούλα, είναι χασμόφυτο, δηλαδή το συναντάει κανείς σε βράχια και σε σχισμές βράχων. Εδώ βλέπουμε και την ταξιανθία του, βέβαια έχει απανθήσει φυσικά, αλλά ωστόσο μπορεί να το δει κανείς έστω και ξερό. Το συγκεκριμένο φυτό είναι και εδώ δημο, δηλαδή μπορεί να φάει κάποιος. Ένα άλλο φυτό ενδυμικό είναι και αυτό εδώ, είναι ο κριτικός έβαινος ή αλλιώς πλουμί ή αλλιώς αρχοντόξυλο ή λαγουδόχορτο. Έχει διάφορες ονομασίες και επίσης
Έχει μια ιστορία πίσω από αυτό. Παλιότερα οι άνθρωποι γέμιζαν τα μαξιλάρια τους με τα άνθη. Να βλέπετε εδώ ένα ξεραμένο άνθος του φυτού αυτού, του κρητικού έβαινου. Μιας και δεν είχαμε χήνες εδώ στην Κρήτη, αλλά είχαμε πάρα πολλά τέτοια. Αυτό λοιπόν φυτρώνει μόνο στην Κρήτη. Μπορεί κανείς να το δει ανθισμένο που έχει έτσι καταπληκτικό χρώμα το άνθος του, Μάιο και Ιούνιο. Είναι και αυτό χασμόφυτο, αλλά καμιά φορά το βλέπεις και στις άκρες των δρόμων. Επίσης υπάρχει ένα άλλο φαράγγι, αυτό του Αγίου Χαραλάμπου, όπου υπάρχει το μόνιμο εκκλησάκι φυσικά. Αυτό το φαράγγι περπατιέται πιο εύκολα σε σχέση με το φαράγγι του Αγίου Αντωνίου. Έχει σπήλαια δεξιά και αριστερά στα τυχώματά του και φυσικά φιλοξενεί αρκετά μεγάλους πληθυσμούς νυχτερίδας. Επίσης και γενικότερα η βιοποικιλότητα και σε αυτό το φαράγγι είναι αρκετά πλούσια. Άρα θέλω να πω ότι ο επισκέπτης αλλά και οι ντόπιοι έχουν πολλές εναλλακτικές για να περάσουν την ημέρα τους ή τις μέρες τους. Τα παλιά χρόνια που οι άνθρωποι δεν είχαν αυτά τα χαζοκούτια και έπλαθαν για να περάσει η ώρα τους, έπλαθαν μύθους. Έκαναν τόσο πιστικά τον κάθε μύθο που άρχισαν να το πιστεύουν και αυτοί οι ίδιοι. Στο Ιχτερδόσπιλο βέβαια έλεγαν ότι υπήρχαν μέσα νεράιδες που τραγουδούσαν και τους άκουγαν απ' έξω, περνούσαν τη νύχτα οι χωριανοί. Δεν τολμούσε κανεί να μπει μέσα νύχτα. Ήταν όμως ένα παλικάρι εδώ, τον λέγανε Ευτύχιο, στο χωριό, που αποφάσισε να πάει να μένει μέσα στο Ιχτερδόσπιο. Πήρε λοιπόν ένα καλαμάκι, και το καλάμι θα σας πω γιατί το πήρε, και λίγο ψωμάκι, πήγε να μείνει όσο χρειαστεί για να δει αυτό που λέγανε χωριανοί. Μπήκε στο Ιχτερδόσπιο, το καλαμάκι το πήρε, είναι ποταμάκι μέσα στο Ιχτερδόσπιο. Το πήρε για να πίνει νερό από το ποταμάκι. Έμεινε την πρώτη μέρα, τίποτα. Την πρώτη νύχτα, τίποτα. Τη δεύτερη, τίποτα. Την τρίτη, μια στιγμή άκουσε ένα τραγούδι. Και μέσα στο τραγούδι ένα φως και μέσα στο φως παρουσιάστηκαν νεράιδες που πετούσαν. Δεν πατούσαν κάτω, πετούσαν. Και άρχισαν να χορεύουν. Αυτός είδε την πιο ωραία, ας το πούμε έτσι, ήταν της βασίλισσας κόρη. Σηκώθηκε από εκεί που καθότανε και όπως περνούσε από δίπλα του, της άγγιξε το χέρι. Αυτή ξαφνιάστηκε, αλλά μετά της χαμογέλασε, του χαμογέλασε και, να μην σας πω, έγινε ειδήλιο εκείνη τη στιγμή. Όταν όμως ξημέρωνε και έπρεπε αυτές να φύγουνε, του είπαινε εγώ φεύγω, έκοψε τρεις από τα μαλλιά της, της έδωσε στρίχες. Και της λέει, όποτε θα θες να με δεις τον ύπνο σου, θα κάβεις λίγο το μαλλί και εγώ θα σου έρχομαι. Αυτός ο Ευτύχιος δεν παντρεύτηκε, έμεινε μέχρι τα βαθιά γεράματα και έβλεπε μόνο στα όνειρά του την όμορφη νεράιδα που πήγαινε όποτε έβανε λίγο φωτιά και έκαβε την τρίχα αυτή από του είχε δώσει. Βέβαια, ο Ιχτερδόσπιλος έχει και ιστορία αληθινή. Όταν έγινε ο πόλεμος συνδυνόταν με τους Τούρκους, από τα προφήτηλή αυτά τα χωριά, τους κυνηγούσαν από εκεί Τούρκοι και σκόθηκαν και ήρθαν στο Ιχτερδόσπιλο. Περνούσαν για να πάνε στα βουνά. Δεν προλάβαν όμως και τούτηκαν και μπήκαν στο Ιχτερδόσπιλο. Ωστόσο, ήρθαν τουρκικά στρατεύματα και κλείσαν γύρω-γύρω το Ιχτερδόσπιλο. Ο Ιχτερδόσπιλος είχε δύο τρύπες, δύο
πόρτες, ας το πούμε έτσι, που μπαίνανε μέσα, η πάνω και από κάτω άλλη μία. Οι Τούρκοι είχαν σκοπούς βάλει αυτοί, πήγαν όμως από κάτω που πήγαν μεριά οι Τούρκοι και έβαλαν φωτιά στα ρούχα που είχαν αφήσει έξω οι άνθρωποι που μένανε μέσα. Και σπρώξαν μετά τα ρούχα μέσα στο σπήλιο και εκρουφτήκαν όλοι από τους καπνούς. 200 άτομα πεθάνανε από τον καπνό, από τις αναθυμιάσεις, μέσα στο σπήλιο. Και ποτέ δεν αναδείχθηκε αυτή η εθνική ιστορία. Είχα κάνει προτάσεις στο Δήμαρχο, στο Δήμο, να κάνουμε ένα μνημόσυνο στο Νυχτεριδόσπιλο για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί θυσιάστηκαν και αυτοί για την πατρίδα, να το πούμε έτσι. Κι όμως δεν έγινε ποτέ. Για να λιώσω.
τα χιόνια απ' τα φτερά μου, τα φτερά μου και τα κρού, και τα κρού και τα κρούστα, λα και τα κρούστα. Yeah.
Ανοασίτες. Η ιστορία της περιοχής αρχίζει να γράφεται από πολύ παλιά, όπως φανερώνουν τα αρχαιολογικά ευρήματα. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, οι Ανοασίτες αποτελούσαν λιμέρι των Ελλήνων ανταρτών. Για το χωριό σας, κύριε Κοπηδάκη, για την ονοματοδοσία του, για την ιστορία του και για τους οπλαρχηγούς του. Ναι, θα ξεκινήσω από την καταπληκτική θέση του. Βρισκόμαστε κάτω από τον Πρίνο, είμαστε στη ρίζα του Πρίνου. Ο Πρίνος είναι ένα από τα τελευταία κομμάτια του Ψιλορίτη. Είναι καταπληκτικό μέρος, το καταφύγιο εκεί του ορειβατικού του Ηρακλείου. Το λέω έτσι ζωντανά, γιατί το ζούσαμε σαν μικρά παιδιά, ανεβοκατεβαίναμε. Έπεσε και ένα γερμανικό αεροπλάνο και ανεβαίναμε μικρά παιδιά και τα πιο μεγάλα βοηθούσαν και βγάζαμε ρουλεμάν για να κάνουμε πατίνια. Αλλά συχνά πηγαίναμε βόλτες στο επάνω, στον Πρίνο. Ποια είναι η αρχή του? Ρωτούσα το Στέλιο το Σπανάκι που συνδεόμαστε πολύ. Μου έλεγε κατά πάσα πιθανότητα ένα μέρος των στρατευμάτων του Νικηφόρου Φωκά το 1961 που ερχόταν για να καταπολεμήσει τους Άραβες και να ελευθερώσει την Κρήτη και ο αγώνας γινόταν στο Χάνδακα, ένα μέρος έμενε εδώ και γι' αυτό έλεγαν ότι μένουνε Ασιάτες, Ασιάτες, Ασίτες. Όμως βρήκα άλλες πληροφορίες που λένε ναι, από τον Νικηφόρο το Φωκά, αλλά ονομάζονται Ασίτες γιατί ένα μέρος του στρατεύματος έμεινε και έκαμε οικισμό. Και αυτή ήταν από την Άσο της Μυσίας της Μικράς Ασίας. Ήτανε λοιπόν Άσο, Ασίτες. Γι' αυτό παλαιότερα γραφόταν και με δύο σίγμα. Ίσως είναι το πιθανότερο, που μοιάζει με το Σπανάκι. Βοήθησε πολύ αυτό το χωριό στην απελευθέρωση. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι στο κίνημα αυτό της Επανάστασης πρωταγωνίστησαν. Τους έχουμε άλλωστε τους οπλαρχηγούς σας και τους βλέπουμε και θυμόμαστε. Θέλουμε να μας πείτε δύο λόγια για αυτούς. Με συγκινείτε αυτή τη στιγμή γιατί θυμάμαι τα πρώτα παιδικά μου χρόνια αφού έζησα σαν μικρό παιδί τη γερμανική κατοχή εδώ στο χωριό μου. Ότι οι μεν Γερμανοί δεν τολμούσαν να κατοικήσουν στο χωριό διότι έλεγαν Μπαντούβας και κάπου ένιωθαν και κάποιο τρόμο. Γιατί ο Παντομανόλης είναι από το χωριό μας. Ο Παντομανόλης, μια που ξεκινάμε από αυτόν, θα έλεγα τον θυμάμαι, τον ένιωθα σαν παιδί, ήταν ένα παλικάρι. Ήταν ωραίος, ήταν παλικάρι ήταν. Έτσι τον νιώθαμε όλοι οι χωριανοί. Από την πρώτη στιγμή ανέβηκε στο βουνό με πάρα πολλούς χωριανούς αντάρτες και άρχισε τον αγώνα. Και ο πατέρας μου ήταν ένας από αυτούς που συνεργαζόταν με τις ομάδες του Μπαντουβά. Έρχονταν από το Ηράκλειο ο αρχιεπίσκοπος ο Ευγένιος που δεν ήταν αρχιεπίσκοπος, ήταν αρχιμανδρίτης τότε, αλλά ήταν ψυχή της αντίστασης. Ερχόταν ο γιατρός ο Γιαμαλάκης, τους θυμάμαι εδώ στο σπίτι. Όλους αυτούς και κάνανε συνονοήσεις για την αντίσταση. Οι Γερμανοί δεν τόλμησαν να μείνουν εδώ, έκαναν μόνο ένα φυλάκιο, αλλά έχουμε πολλά υποφέρει από τους Γερμανούς που ίσως δεν είναι η ώρα να τα πούμε. Αλλά ο Παντομανόλης ήταν πάντα μια ελπίδα μας εδώ. Οι αγώνες του είναι μεγάλοι, νομίζω είναι μεγάλη η ιστορία του. Ο Αντώνης ο Σανουλάκης έχει γράψει το βιογραφικό του πολυσέλιδο, όλους τους αγώνες. Από την πρώτη στιγμή που άρχισαν οι Γερμανοί, που έπεσαν οι Γερμανοί και πολέμησαν στο Σταυρωμένο, οι αντάρτες και ο πατέρας μου είχε πάει τότε εκεί, από τότε μέχρι που έφυγαν, ο Παντομανόλης αγωνιζόταν.
Ο ιερός λοιπόν αυτός ναός του Αγίου Ιωάννου χτίστηκε το 10ο αιώνα από στρατιώτες του Νικηφόρ Φωκά, οι οποίοι ήρθαν εδώ τότε με την απελευθέρωση της Κρήτης από τους Αρακινούς. Ένα τμήμα αυτής της ομάδας εγκαταστάθηκε εδώ και ένα άλλο τμήμα εγκαταστάθηκε στις κάτω Ασίτες, όπου έκτοτε έζησαν όλα αυτά τα χρόνια σε αυτή την περιοχή. Έχτισαν λοιπόν τον Άγιο Ιωάννη, μάλλον το ένα κλήτος, το αριστερό, το οποίο φέρει και το όνομά του, και στη συνέχεια έγινε η προστίχη την οποία βλέπετε και είναι αφιερωμένη στο γενέσιο της Θεοτόκου. Το σύγχρονο κτίσμα, να το πούμε έτσι, είναι από τα μέσα του 19ου αιώνα και εξής, όπου μετά από μία πυρκαγιά το 1856, ένα σεισμό και μία πυρκαγιά που ακολούθησε, καταστράφηκε ο ναός και κάηκε. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητας ότι το παρόν κτίσμα είναι από το 10ο αιώνα. Σίγουρα πάντως είναι από τα μέσα του 18ου και έπειτα. Ο ναός λοιπόν αυτός είναι το κέντρο του χωριού μας. Βλέπετε και την πλατεία εδώ, την πανέμορφη, με το συντριβάνι μας. Εδώ γίνεται το μεγάλο πανηγύριο του χωριού. Εδώ συγκεντρώνονται, όλο το χωριό συγκεντρώνονται. Εδώ μεγαλώσαμε όλοι. Έτσι, από παιδιά μέχρι ανθρώπους οι οποίοι πλέον έχουν φύγει από αυτή τη ζωή. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω πολύ σημαντικό είναι το καμπαναριό του Αγίου, το οποίο και αυτό σύμφωνα δηλαδή με την παράδοση χτίστηκε εκείνη την εποχή και αποτελεί μνημείο αρχιτεκτονικής. Φοβούμαι.
Οι Ανοασίτες προσφέρουν όλες τις ανέσεις για όμορφες εξορμήσεις. Μονοπάτια μοναδικής ομορφιάς για πεζοπορία ή ορειβασία ανάμεσα στην πλούσια χλωρίδα του βουνού με σπάνιας ομορφιάς, αγριολούλουδα και αρωματικά βότανα. Ακολουθώντας το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 θα φτάσετε στην κορυφή Πρίνος του Ψιλορίτη στα 1100 μέτρα. Εκεί βρίσκεται το καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου Ηρακλείου, όπου αποτελεί δημοφιλή πόλωαξης πολλών ορειβατών. Εμείς συναντήσαμε τους υπεύθυνους του Ορειβατικού Συλλόγου Ηρακλείου για να μας μιλήσουν για το καταφύγιο τους, αλλά και για το χωριό Ανοασίτες, όπου ξεκινάει η πεζοπορία τους. Ο Ορειβατικός Σύλλογος Ηρακλείου υπάρχει 91 χρόνια τώρα. Έχει περίπου 4.000 εγγεγραμμένα μέλη στα μητρώα του. Έχει συνδεθεί με το χωριό των Ανοαστών, με το καταφύγιο Πρίνος, την τοποθεσία Πρίνος. Και ευχαριστούμε τους Ασιθιανούς γιατί βοηθούν πάντα και στη συντήρηση του καταφυγίου και στην προστασία του. Υπάρχει, το στόχος του Ορειβατικού Συλλόγου, όπως και κάθε Ορειβατικού Συλλόγου, είναι να μεταδώσει την αγάπη για τη φύση, να μεταδώσει τις δεξιότητες που χρειάζονται για να απολαύσουμε τα βουνά, τα χειμερινά βουνά, τα φαράγγια, την αναρρίχηση στα βράχια που είναι μπόλικα στην περιοχή. Ο Πρίνος είναι πάνω στο Ε4 μονοπάτι. Το μονοπάτι Ε4 είναι ευρωπαϊκό. Στην Κρήτη διασχίζει όλο το νησί από Ανατολή μέχρι Δύση. Έρχεται λοιπόν πολλοί κόσμος να περπατήσει σε αυτά τα υπέροχα βουνά. Ερχόμενοι από τα ανατολικά, ανεβαίνουν 2 ώρες στο καταφύγιο Πρίνος. Εάν κατόπιν συνεννόησης είναι ανοιχτό, μπορούμε να τους φιλοξενήσουμε θαυμάσια. Και συνεχίζει προς το Ψιλορίτη και τις διάφορες κορφές εδώ γύρω. Να σας πω ότι το χωριό αυτό για μένα, από το 83 που άρχισα να έρχομαι εδώ, έχει να κάνει με το καταφύγιο. Είναι συνδεδεμένα αυτά τα δύο. Η συμβολή των χωριανών εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλη στο να χτιστεί αυτό το καταφύγιο. Είναι και ο σταθμός ο οποίος αρχίζουν οι ορειβάτες να ανεβαίνουν απάνω στο βουνό. Το 1963 λοιπόν άρχισε η κατασκευή αυτού του καταφυγίου με τη συμβολή και τη συνδρομή των χωριανών εδώ με τα γαϊδούρια, με πολύ κόπο. Και έχουμε τώρα αυτό εκεί απάνω εμείς και το ευχαριστιόμαστε όλος ο κόσμος και οι ορειβάτες. Και από το χωριό όσοι μπορούν και ανεβαίνουν. Οι κάτοικοι των Ανοασιτών, σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Σύλλογο, δημιούργησαν το Λαογραφικό Μουσείο τους για να διαφυλάξουν την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμά τους. Προσέφεραν κομμάτι-κομμάτι τα εκθέματα που φιλοξενούνται σήμερα στο μουσείο. Στις αίθουσές του βλέπουμε ένα παραδοσιακό κρητικό σπίτι, με σαλόνι, κρεβατοκάμερα, κουζίνα και με την αποθήκη του, όπου διασώζονται εργαλεία, όπως το ξύλινο αλέτρι, αλλά και κασόνες για πέτρες που χρησιμοποιούνταν από τους κατοίκους του χωριού για να κτίσουν τα σπίτια τους. Άλλωστε, η πέτρα στο χωριό κυριαρχεί παντού. Οι χωριανοί έδωσαν το μουσείο στο χωριό τους. Ήταν ένα σπίτι το οποίο θα τον πάρουν ξένοι άνθρωποι και εμείς επεμβήκαμε σε μια γενική συνέλευση και μαζέψαμε τα λεφτά. Σε 3,5 μήνες
και 5,5 εκατομμύρια και το αγοράσαμε. Γιαγιά Μαρία, είσαι εδώ φύλακας άγγελος. Σε αυτό εδώ το μουσείο ουσιαστικά όλη σου τη ζωή την έχεις περάσει εδώ. Μάλιστα. Και τι έκανες, μπορείς να θυμηθείς έτσι. Έξω πήγαινα, στα χωράφια, στις δουλειές. Παντού. Και μετά παντού. Που ερχόσουν από τα χωράφια τις δουλειές, ερχόσουν εδώ στο μουσείο και ξεναγούσες τον κόσμο. Οι τουρίστες όλοι με γνωρίζουν. Και με έχουν φωτογραφία στα σπίτια του, δε στη Γερμανία σε όλα. Γερμανία με πείσετε. Οι ξενοζοί που ξενογούσανε, μου κάνουν φιλιά, αγκαλιές, πράγματα. Εγώ έχω να σας πω, έχω καλή καρδιά και αγαπώ όλο τον κόσμο. Αυτό με κάνει, δηλαδή δεν ξέρω, να αγαπώ. Θέλω αγάπη και στα παιδιά μου αυτό το σε λέω. Να αγαπάτε, παιδί μου, τον κόσμο όλο. Παλεύαμε και ο άντρας μου δουλειά, μέρα νύχτα και εγώ επίσης, πίσω και εγώ. Ναι, δουλεύαμε για να τα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, να τα σπουδάσουμε. Τι θέλετε να πείτε στα παιδιά, στα παιδιά για τους γονείς, τι θέλετε. Οι γονείς πρέπει να τις προσέχουν, τα παιδιά να μεγαλώνουν με αγάπη τα παιδιά τώρα. Ξάτος, καθένας όπως μπορεί να τα ανεθρεύει τα παιδιά του, καθένας. Καταρχήν ήταν πρωτεργάτες οι Χρυσούλη Τζουμπανάκη. Το στήσανε η Θεανόη Μεταξά και η πρόεδρος του συλλόγου των γυναικείων σωματείων του Ηρακλείου, η Μέρη Πασιαδάκη. Αυτές τρεις μήνες αγωνιστήκαν να το στήσουν. Να το στήσουν μόνο. Οι Χωριανοί δώσαν όλα τα πράγματα με την ψυχή τους, πάρα πολλά πράγματα. Και περιέχει ό,τι θησαυρούς έχουν. Είχαν οι χωριανοί από τις γιαγιάδες, από τις παππούδες, τα προσφέραν στο μουσείο. Αυτό το αντρόγινο είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού, που είχαν 5 παιδιά. Η γυναίκα αυτή δεν είπε ποτέ στον άντρα της όχι. Ποτέ. Αυτός ο Ζημιζωνομιχάλης λεγόταν έτσι. Ήταν πολύ, πολύ δύσκολος άνθρωπος. Είχε πολλές δουλειές, είχε ζωντανά, βόδια, πρόβατα. Τα έφερνε εδώ, η Κατίνα, λέγανε η γυναίκα του, τα μάζευε και τα έβανε στο στάβλο μέσα. Δεν του πένε ποτέ, δεν του πένε όχι. Έχει από μικρά-μικρά σεμέ που είναι πλεγμένα με το λίχνο και με τη λάμπα. Αριστουργήματα. Έχει της Θεανός της Μεταξάς στο τελάρο υφασμένα χαλιά, στο αργαλιό υφασμένα χαλιά, μέσα σε κάτι προσθήκες. Θα τα δείτε. Έχει το κρεβάτι, ένα παλιό κρεβάτι το οποίο ήταν για τα αντρόγυνα. Έχει την κασέλα που βάνανε οι νύφες, τα πρυτσιά τους. Έχει τις δουλάπες. Οι φαντές νυχτιτσές, όχι αγοραστές, οι φαντές, στο αργαλιό, οι φαντές. Έχει την κούνια του μωρού, έχει το σαλόνι, τα παλιά έπιπλα του σαλονιού. Έχει του Κώστα του Μπαντουβά, του πατέρα του, μια κάπα που μας δώρησε όταν εκτελέστηκε ζωντανός στην Αυγενική. Ο Κώστας Μπαντουβάς. Και μας την έφερε ο Κώστας και μας την δώρησε στο σύλλογο. Έχει τις χρυσούλες, στην μπουρλότα, αξιόλογα πράγματα. Μας τα δώρησε και αυτή. Στο μουσείο. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Θα δείτε το πατητήρι, θα δείτε το αργαλιό, θα δείτε το τζάτσι. Thank you.
Καπελάκης, Έλληνας αθλητής της κολύμβησης, παγκόσμιος αθλητής, παρολυμπιονίκης. Σήμερα τον έχουμε εδώ κοντά μας και είναι μεγάλη χαρά μας. Είσαι το καμάρι του χωριού. Ερχόμενοι εδώ βλέπουμε Γιώργος Καπελάκης, έτσι μια πελώρια πινακίδα, και νομίζω ότι και εσύ αισθάνεσαι την αγάπη και τη λατρεία όχι μόνο αυτού του τόπου, αλλά και γενικότερα της Ελλάδας μας. Γιώργο μου, τι κάνεις? Αναστασία, είμαι πολύ καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε υποδεχόμαστε εδώ στο χωριό μας, σαν μασίτες. Στο χωριό που γεννήθηκα, που μεγάλωσα, που έχω όλα τα βιώματά μου. Και χαίρομαι που θα κάνεις έτσι ένα ωραίο αφιέρωμα στον τόπο μας. Έτσι, και ήταν δυνατόν να έρθω και να μην σε δω εδώ, που είσαι το καμάρι τους, και θυμάμαι, βρε Γιώργο μου, την υποδοχή τότε. Σίγουρα ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή. Είχα καταφέρει να διακριθώ στους Παραολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας τότε. Μια αναπάντηση επιτυχία και για μένα σε αθλητικό επίπεδο. Και όταν τελείωσε όλο αυτό στην Αθήνα και επέστρεφα πίσω... Δεν την περίμενες τέτοια υποδοχή, όχι, είμαι σίγουρη. Με υποδέχτηκαν αρκετοί στο αεροδρόμιο και μου είπαν θα πάμε στο χωριό σου. Είδα ότι στην πορεία υπήρχε έτσι μια μεγάλη πομπή η οποία με ακολουθούσε, αλλά πραγματικά αυτό που συνέβη όταν έφτασα στο χωριό και ήταν τόσο πολύς κόσμος να με περιμένει, αλλά και τη στιγμή που κάποια σε ένα σημείο του δρόμου υπήρχε αυτό το τείχος που έπρεπε να το ρίξουν για να περάσω, ήταν μια ξέχαστη στιγμή και πολύ συγκινητική. Τι ωραίες στιγμές σου έχει δώσει αυτό το άθλημα, αυτή η ενασχόλησή σου. Γενικά, όπως είπαμε και πιο πριν μαζί στη κουβέντα μας, ο αθλητισμός δίνει πολλά συναισθήματα σε όλους μας. Σε εσάς, ένα περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ τυχερός που, παρόλο αυτή τη μεγάλη αναποδιά που με έτυχε στη ζωή μου, βρήκα αυτή τη διέξοδο μέσω του αθλητισμού. Δεν περίμενα ούτε εγώ ο ίδιος αυτή την πολύ θετική επίδραση που θα είχε στον εαυτό μου και γενικότερα στο περιβάλλον μου και στο οικογενειακό, στο φιλικό. Έχω ζήσει πραγματικά μεγάλες στιγμές με τον αθλητισμό. Είναι και ειδικά ορισμένες από αυτές είναι πολύ δύσκολες για να τις περιγράψεις. Γι' αυτό έχω δώσει μια μεγάλη προσπάθεια στον εαυτό μου για να μπορέσω όσο το δυνατόν αυτό να το διαδώσω και να μπορώ να πείσω νέα άτομα με αναπηρία να έρθουν στον αθλητισμό, διότι πραγματικά θα έχουν μόνο να κερδίσουν. Και αυτό το έχω νιώσει στο πετσί μου εγώ στο μέγιστο βαθμό και σίγουρα είναι πολύ σημαντικό από τη μεριά μου, με όσες δυνάμεις έχω, αυτό να το διαδώσω. Τα κατάφερες θριαμβευτικά και είστε τώρα σε μια πολύτιμη θέση. Ένα παραπάνω οι γονείς σου καμαρώνουν για αυτή, η οικογένειά σου και όλοι εμείς. Έχεις λοιπόν το ρόλο του Προέδρου της Επιτροπής των Παραολυμπιακών Αγώνων. Πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής. Πολύ σπουδαία θέση και μεγάλη ευθύνη. Η αλήθεια είναι αυτή. Την περίμενες αυτή τη θέση? Έτσι, από εκεί θα το ξεκινήσουμε. Περίμενες ότι θα έρθει αυτή η διάκριση? Ποτέ στη ζωή δεν μπορεί να λες όχι. Εάν πιστεύεις ότι έχεις τη δυνατότητα να προσφέρεις και έχεις και την εμπειρία και την αγάπη για κάτι, πιστεύω ότι δεν μπορείς να αρνηθείς την οποιαδήποτε θέση που μπορεί να σου δώσει τη δυνατότητα να εξελίξεις αυτό που πιστεύεις ότι μπορεί να βοηθήσει πολύ κόσμο. Η τιμητική θέση που έχω αυτή τη στιγμή στο να είμαι στην κορυφή της πυραμίδας της διοίκησης του παραολυμπιακού αθλητισμού στη χώρα μας είναι πραγματικά και πολύ τιμητική και πολύ μου δημιουργεί το συνέστημα ενός βάρους ο οποίος πολλά παιδιά με αναπηρία, πολλοί αθλητές περιμένουν από εμένα να κάνω αυτά που πρέπει για να βοηθηθούν, για να μπορέσουν να εξελιχθούν, για να μπορέσουν και αυτοί
να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους στον αθλητισμό. Μεγάλη ευθύνη. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη και πιστεύω ότι ήδη τα δύο χρόνια που είμαι στη διοίκηση της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής έχουν γίνει βήματα, ήδη αυτό αναγνωρίζεται και έχουμε πολλά να κάνουμε στο μέλλον. Τα σχέδια μας είναι πάρα πολλά και έχουμε και ένα πολύ σημαντικό σκοπό αυτή τη στιγμή. Μπαίνουμε το 2024, είναι η Παραολυμπιακή Αγώνα στο Παρίσι. Προετοιμάζουμε την ελληνική ομάδα και ελπίζουμε ότι και πάλι οι Έλληνες αθλητές θα μας κάνουν περήφανους και θα φέρνουν τις διακρίσεις που θα είναι ικανές όχι μόνο να δοξάσουν τη χώρα μας, αλλά να εμπνεύσουν νέα άτομα με αναπηρία που δεν έχουν τολμήσει να μπουν στον χώρο του αθλητισμού, να έρθουν και αυτοί κοντά μας. Έτσι, νέα ταλέντα. Φρέσκο αίμα. Γιώργο μου, δύσκολο πρόγραμμα, ε? Ταξίδια συνέχεια, σε βλέπει η οικογένειά σου, αλήθεια. Σήμερα φαντάζομαι τη χαρά του μπαμπά που με βάζει την εκπομπή είσαι μπροστά του. Η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμά μου είναι λίγο βαρύ. Πρέπει να ταξιδεύω συχνά, πρέπει να κάνω συναντήσεις, πρέπει να βρίσκομαι σε εκδηλώσεις, πρέπει να είμαι σε συμβούλια. Το ήξερα. Δεν με έβαλαν με το ζόρι. Μπήκα σε μία διαδικασία γιατί θέλω να δουλέψω για αυτό το σκοπό, για να φέρουμε αποτελέσματα και να βελτιώσουμε πράγματα που ενδεχομένως δεν είχαν γίνει. Και απαρτίζομαι και από μία ομάδα πρώην αθλητών, οι οποίοι έχουν μία μεγάλη εμπειρία στο χώρο μας και μπορούμε να μιλάμε στην ίδια γλώσσα. Και αυτό πιστεύω θα βοηθήσει το να κάνουμε βήματα μπροστά πολύ γρήγορα και όσο αργά. Και η οικογένειά μου αυτό το αντιλαμβάνεται. Και επειδή ξέρει την αγάπη μου για αυτό που κάνω, είναι δίπλα μου και με στηρίζουν. Σε στηρίζει. Παρόλο που αυτό στοιχίζει σε προσωπικές στιγμές και με το παιδί μου και με τη σύζυγό Σωστά. μου και με το ευρύτερο οικογενειακό μου περιβάλλον. Εδώ στο χωριό έρχεσαι Σαββατοκύριακα, συνήθως. Έρχομαι όσο μπορώ πιο συχνά. Συνήθως ενδεχομένως κοινωνικές εκδηλώσεις είναι μια μεγάλη ευκαιρία το να μπορώ να... Να δεις και τους χωριανούς σου. Η αλήθεια είναι δεν έρχομαι όσο συχνά θα ήθελα. Θα ήθελες, ναι. Αλλά το καταλαβαίνουν όλοι. Το προσπαθώ, ναι. Και επειδή βρισκόμαστε εδώ στην κεντρική πλατεία του χωριού, αν γυρνούσαμε το χρόνο πίσω τότε που ήσουν παιδί, τι θυμάσαι εδώ γύρω, τριγύρω? Θεωρώ ότι έπαιζες με τα υπόλοιπα παιδιά. Το χωριό, επειδή έζησα όλα μου τα χρόνια εδώ, ναι. Το ξέρω. Ξέρω όλες τις γωνίες, ξέρω τα σοκάκια του, ξέρω τα σπίτια, ξέρω οτιδήποτε περιβάλλει το χωριό, το ξέρω πάρα πολύ καλά, διότι καθημερινά εδώ ζούσαμε, εδώ παίζαμε, εδώ συζητούσαμε με τους φίλους. Ωραίος τόπος, Γιώργο μου, εδώ πολύ ωραίος κάνει τόπος. Όλες τις εκδηλώσεις. Έχω άπειρες εικόνες από εδώ, σε πολλές διαδρομές της ιστορίας του χωριού και κακά τα ψέματα, εδώ είναι οι ρίζες μας. Ο καθένας τις ρίζες του δεν τις ξεχνάει ποτέ, όπου και να πάει, ό,τι και να κάνει. Τώρα το βλέπεις αλλαγμένο το χωριό από τότε? Ναι. Έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές στο χωριό. Υπάρχει μια μεταμόρφωση. Υπάρχει μια θετική μεταμόρφωση. Ναι. Ενώ βλέπουμε πολλά χωριά να ερημώνουν, το χωριό μας εδώ ανθίζει. Ο Νίκος είναι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύτιμη βοήθειά σου. Εμείς σας ευχαριστούμε. Εσένα και όλο το Σύλλογο. Είστε δραστήρια μέλη και έχετε και την νεολαία δίπλα σας. Καλά, εμείς σας ευχαριστούμε και σας καλωσορίζουμε στο χωριό μας. Ωστόσο, εδώ υπάρχει ζωή. Υπάρχει πολύ μεγάλη ζωή. Παιδιά, μικρά, μεγάλα. Άνθρωποι που αγαπάνε τον τόπο τους και βεβαίως. Αυτό το πρόσεξα από την πρώτη κιόλας στιγμή. Mm-hmm. Δεν τον αλλάζεις, ε? Όχι. Ο λόγος που δεν τον αλλάζεις, Νίκο μου, ποιος είναι? Είναι η ιστορία, η παράδοση, είναι
και ένα βασικό κομμάτι της ζωής μου, ο πολιτιστικός σύλλογος, ο οποίος δραστηριοποιούμε περίπου 20 χρόνια. Φέτος, μάλλον τα τελευταία δύο χρόνια, έχουμε ένα συμβούλιο πολιτιστές. Τα περισσότερα μέλη είναι ο νεολαία του χωριού, περίπου 30 άτομα συμβούλιο. Πάρα πολλά άτομα. 7 τακτικά, συν άλλα 20-25 μέλη, τα οποία όλοι δραστηριοποιούμαστε. Έχετε κάνει σημαντικά έργα για τον τόπο σας. Βεβαίως. Θέλεις να μας πεις μερικά από αυτά? Είναι ιστορικά μνημεία, λαογραφικό μουσείο, ξύλινες περιφράξεις σε ποταμούς με παγκάκια, καλαθάκια. Κάποιες από τις δραστηριότητες μας είναι η καθαριότητα του χωριού, ο καλοπισμός του χωριού. Δεν σας λείπουν και εκδηλώσεις? Ναι, βεβαίως. Δεν σας λείπουν. Τα τελευταία 20 χρόνια. Τι γιορτάζετε συνήθως, Νίκο μου? Το Νάι Γιάννη, το Ριγολό, γιορτάζουμε τέλος του Αυγούστου. Κάνουμε συνήθως 6 με 7 μέρες συνεχόμενα εκδηλώσεις, με ομιλίες, θεατρικές παραστάσεις, διαγωνισμούς για μικρούς και μεγάλους, κριτικά γλέδια, μουσικές βραδιές, παραδοσιακούς χορούς, ένα πλούσιο πρόγραμμα. Μεγάλη ευθύνη. Ναι, ναι. Εκτός αυτές τις εκδηλώσεις βεβαίως είναι και το έθιμο του κλείδωνα που αναβιώνουμε κάθε χρόνο στα 23-24 Ιουνίου. Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, αποκριάτικες. Τα πάντα. Ναι, ναι. Δεν είναι μόνο οι εκδηλώσεις. Και μέσω εκδηλώσεων είναι να κρατήσουμε ζωντανή την ιστορία, την παράδοση, τα ήθη και έθιμα του τόπου μας. Είναι σημαντικό αυτά να τα παίρνουν οι νέοι και να είναι συνεχιστές του έργου μας, όπως και εμείς αναλάβαμε όταν ενταχθήκαμε στο Συμβούλιο περίπου το 2004. Βρήκαμε σημαντικούς αξιόλογους ανθρώπους. Δύο από αυτούς ήταν ο πρώην πρόεδρος, ο κ. Πιπεράκης Εμμανουήλ, και η πρώην αντιπρόεδρος, η αείμνηστη Εμμανουέλα Ανουγιαννάκη, δύο αξιόλογοι άνθρωποι. Οι οποίοι δώσανε πολλές ώρες από τη ζωή τους έτσι ώστε να φέρουν ένα καλό αποτέλεσμα. Φωτεινά παραδείγματα. Ναι, και αφήσανε ένα σύλλογο με γερές βάσεις και εμείς οφείλαμε να το συνεχίσουμε αυτό το έργο και όπως και η νεολαία τώρα που εντάχθηκε μαζί μας θα συνεχίσουν και... Γιάννη μου, έχω μάθει ότι είσαι από τα πιο δραστήρια μέλη της νεολαίας. Από παιδί, όταν βλέπαμε το σύλλογο, τα παλαιότερα μέλη να προσφέρουν και να δημιουργούν στον τόπο μας, σκεφτόμουν κι εγώ ότι πάντα θέλω να προσφέρω και να τους συμφάλω. Τους είχες παράδειγμα, τους είχες, ε? Ναι, ήταν ως πρότυπο για μας τα παλαιότερα μέλη και είχαμε πει πάντα ότι θα θέλαμε να μπούμε κι εμείς στο μέλλον. Μετά από συζητήσεις που κάναμε με τα νεότερα μέλη που έχουμε μπει τώρα, είπαμε ότι ήρθε η ώρα για να γίνει αυτό και να αναλάβουμε ευθύνες εμείς για τον τόπο μας. Και με μεγάλη χαρά και με την όθηση, με μεγάλη ευχαρίστηση από τα παλαιότερα μέλη, μπήκαμε κι εμείς και συμβάλλουμε κι εμείς για τον τόπο μας. Κάθε νέος πρέπει να ασχολείται με τα κοινά του τόπου του για να προσφέρει το κοινό καλό. Και είναι χρέος μας να κρατήσουμε για το χωριό μας τα πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία και να μην τα αφήσουμε να χαθούν σε μια σύγχρονη καθημερινότητα όπως ζούμε τώρα. Είστε περήφανοι για το χωριό σας, ε? Είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί μπορεί να είναι ένα μικρό χωριό σε έκταση, αλλά έχει τεράστια ιστορία και είμαστε πολύ περήφανοι για αυτήν. Σαν ουσιαστικά που εκπροσωπείς την νεολαία του χωριού, έχετε όραμα, έχετε σχέδια μελλοντικά? Πιστεύω ότι με μια καλή συνεργασία όλα γίνονται. Ένα από τα μεγαλύτερα μου όνειρα ήταν να μπούμε στο σύλλογο εμείς οι νέοι για να προσφέρουμε κι εμείς. Και έχουμε δέσει πάρα πολύ και με τα παλαιότερα μέλη. Έχουμε φτιάξει μια ωραία παρέα. Και πιστεύω ότι αν συνεχίσουμε με αυτή τη συνεργασία και ομαδικότητα που έχουμε τώρα, θα καταφέρουμε όσο ονειρευόμαστε τον τόπο μας. Πατέρα Κωνσταντίνε, βρισκόμαστε στη μέση ενός εκπληκτικού ναού του Αγίου Δημητρίου, μεγαλοπρεπής και αυτός ο ναός. Θέλω να σας κάνω έτσι μερικές ερωτήσεις για τη δράση αγάπης που από τις Άνω Ασίτες έχει ξεκινήσει και έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Όμως η δράση αγάπης
ξεπήδησε από τη Χρυσαλίδα? Η Χρυσαλίδα καταρχήν ξεκίνησε από μια μικρή ομάδα γυναικών προσκύμενων προς την Εκκλησία, δηλαδή που ήδη ήμασταν συνεργάτες, και από την ανάγκη που δημιούργησαν οι συνθήκες του κορονοϊού, τότε που ξεκίνησε το, πότε ήταν το 19, το 20, το 20 νομίζω. Επειδή ήταν λοιπόν κοντά το Πάσχα, η Μεγάλη Εβδομάδα, η ανάγκη οι άνθρωποι να έχουν την επαφή τους με την λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, δημιούργησε και γέννησε την Χρυσαλίδα, η οποία ξεκίνησε από 10-15 οικογένειες του χωριού. Αυτός ήταν ο αρχικός πυρήνας της. Την περίοδο εκείνη συνδέονταν και διαδικτυακά, παρακολουθούσαν τις ακολουθίες όλες. Στη συνέχεια αυτή η ομάδα μεγάλωσε. Ήθελαν και άλλες κυρίες να μπουν που μένουν στο χωριό ή στο Ηράκλειο ή στην Αθήνα, ακόμα και από το εξωτερικό έχουμε συμμετοχές. Αυτή λοιπόν η μάζοξη των γυναικών, από αυτό ξεπήδησε μια άλλη δράση, μια δράση αγάπης, όνομα και πράγμα. Τι ακριβώς κάνει η δράση αγάπης? Λοιπόν, καταρχήν να αναφερθώ στο όνομα της Χρυσαλίδας, ήταν έμπνευση της Αναστασίας της Λιαμπάκης, η οποία το εμπνεύστηκε, να το πω έτσι, από το ξεπίδημα της πεταλούδας μέσα από το κουκούλι όταν γεννιέται. Λέγεται Χρυσαλίδα, εγώ δεν το ήξερα. Από εκεί λοιπόν και το σύμβολό της είναι η χρυσή πεταλούδα όπως βγαίνει, όπως είναι έτοιμη να ζήσει την ενήλικη ζωή της, να το πω έτσι. Αυτή την προσπάθεια λοιπόν που ξεπήδησε μέσα από τη Χρυσαλίδα την ονομάσαμε δράση αγάπης. Επειδή αυτό είναι το περιεχόμενό της. Και τι ακριβώς κάνει η δράση αγάπης? Λοιπόν, η δράση αγάπης επικεντρώνεται ούτως ώστε να μπορεί να το μαζέψει κιόλας, δηλαδή να μπορεί να το διαχειριστεί, σε χωρισμένες ή χείρες γυναίκες, οι οποίες έχουν ένα παιδί με κάποια ειδική ανάγκη, κάποιο ειδικό πρόβλημα. Και δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές στην κοινωνία μας, δηλαδή δεν περιορίζεται μόνο στους Πανασίτες, να σας πω. Μπορώ να σας πω ότι εδώ δεν έχουμε καμία τέτοια οικογένεια. Είναι σε άλλα μέρη, ας πούμε, σε άλλα χωριά ή στο Ηράκλειο κυρίως. Και εσείς ενημερωνόσαστε με κάποιο τρόπο και μετά βοηθάτε αυτές τις οικογένειες. Ναι, κοιτάξτε, τη δράση αγάπης την έχουν πλαισιώσει και εκτός από τις εθελόντριες, οι οποίες βοηθάνε στο να μαζέψουμε πράγματα, τρόφιμα, φάρμακα, ρούχα, οτιδήποτε, παιδικά παιχνίδια ή ακόμα και το να μεταφερθεί κάποιος σε ένα νοσοκομείο ή σε μια κλινική. Υπάρχει επιστημονικό προσωπικό, δηλαδή υπάρχει κοντά μας μια ψυχολόγος, η οποία μας βοηθάει με όλη της την, εννοείται εθελοντικά, και μια κοπέλα από το χωριό μας που είναι κοινωνική λειτουργός, οι οποίοι βοηθάνε με τις επιστημονικές τους γνώσεις να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.